Στράτος Φαναράς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης, που είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Φαναρά. Καλημέρα σας. Μένω έκπληκτος από αυτό που λέτε. Ποιο? Προφανώς δεν είχατε δει την έρευνά μας. Όχι, δεν είπα εγώ για την Μέτρο Ανάλυσης. Μίλησα γενικώς για τις δημοσκοπήσεις ή για την πλειονότητά τους. Δεν αναφέρθηκα στη Μέτρο Ανάλυσης. Εγώ όμως θα ήθελα, κύριε Φαναρά, καλημέρα. Εσείς ήσασταν πολύ προσεκτικοί. Και καλή εβδομάδα. Να μας πείτε και τι είχε δείξει η Μέτρο Ανάλυσης και τι θα δείξει για αυτή την Κυριακή. Μπορεί να μην κάνουν θα για αυτή την Κυριακή. Κοιτάξτε να δείτε. Σε ό,τι μας αφορά, είχαμε την τελευταία μας έρευνα, την οποία παρουσιάσαμε στο Μέγκα, που είναι η μηνιαία έρευνα, το βαρόμετρό μας, το μηνιαίο. Και η έρευνα αυτή είχε ολοκληρωθεί 13 μέρες πριν τις εκλογές, πριν το debate κτλ. Και έδειχνε ότι σε αυτούς που έχουν πρόθεση ψήφου κοινάλ ή που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία, υπήρχε μια προτίμηση που έφερνε τον κύριο Ανδρουλάκη στην πρώτη θέση, σε αντίθεση με τη μεγάλη δεξαμενή, την οποία είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και άλλες φορές. Η μεγάλη δεξαμενή, η οποία έχει στο μυαλό του και το κοινάλ ως μια πιθανή εκδοχή ψήφου κάποτε, είναι μια δεξαμενή η οποία συγκροτείται σε μεγάλο βαθμό και από κεντρώους κεντροδεξιούς, στους οποίους κυριαρχούσε Ολοβέρδας. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν είχαν την πρόθεση συμμετοχή σε αυτή την εκλογική διαδικασία, στον ίδιο βαθμό τουλάχιστον που είχαν οι κεντροαριστεροί. Μάλιστα. Οι οποίοι οι κεντροαριστεροί προτιμούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κύριο... Και τώρα... οι αριστεροί, οι οποίοι προτιμούσαν τον κύριο Παπαδρέου. Νομίζω ότι τα έχουμε αναλύσει αυτά. Οι κεντροαριστεροί. Δεν περίμενα ειλικρινά αυτή την ερώτηση να την κάνετε. Όχι, δεν την κάνω σε εσάς. Αυτή η ερώτηση υπάρχει από το πρωί, γιατί υπήρχε ένας κρίσιμος όγκος δημοσκοπήσεων, δεν λέω για τη Μέτρο Ανάλυσης, οι οποίοι έδειχναν τον κύριο Λοβέρδο. Οι δικές μας έρευνες είναι δημοσιευμένες. Το ξέρω. Μην μείνουμε όμως σε αυτό, παρακαλώ, Δημήτρη. Προφανώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή ο κύριος Λοβέρδος βγήκε πρώτος στην Αττική και στη Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα βγήκε πρώτος ο κύριος Ανδρουλάκης, θεωρείτε ότι οι ψηφοφόροι του Πασόκ της Αττικής σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί είχαν διαφορετική συμπεριφορά? Κοιτάξτε να δείτε, οι ψηφοφόροι του Λεκανοπεδίου έχουν ίσως λίγο διαφορετικές προτεραιότητες, δεν είναι τα εθνικά θέματα ίσως τόσο ψηλά όσο στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρουμε ότι ο κύριος Λοβέρδος αυτά τα θέματα είχε αρκετά κάθετες απόψεις, ειδικά για το θέμα της συμφωνίας των Σκοπίων. Φαίνεται ότι αυτό ήταν κάτι που έπαιξε ρόλο. Συγγνώμη, κύριε Φαναράνθη, αν διάβασα καλά, στην Δυτική Μακεδονία δεν είναι πρώτος ο Ανδρουλάκης? Όχι, ο Λοβέρδος βγήκε πρώτος στη Μακεδονία, αλλά βγήκε πρώτος και στην Αττική ο κύριος Λοβέρδος. Και αυτές τις δύο περιφέρειες τις έχει πάρει ο Ανδρουλάκης. Ο Λοβέρδος. Και τις δύο, μάλιστα. Άρα γι' αυτό ήταν. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, είπατε ότι δεν το έχουν πρώτα τα εθνικά θέματα ή της Αττικής. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Αν έχετε, την καλοσύνη. Το δεύτερο θέμα είναι ότι η κοινωνική διαστρωμάτωση στο Λεκανοπέδιο είναι κάπως διαφορετική. Δηλαδή είναι πιο ενισχυμένα τα στρώματα που συμμετέχουν στην παραγωγή, έχουν ένα προφίλ λίγο πιο δυναμικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τους έφερε πιο κοντά στον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος ανεξάρτητα από το αν οι θέσεις του ήταν πάντα σε πλήρη αρμονία, ας το πούμε έτσι, με την παράδοση κεντροαριστεράς, ήταν πιο σαφής σε θέματα όπως για παράδειγμα το καταναστευτικό, όπως τα θέματα της ασφάλειας, τα οποία είναι ψηλά στην ατζέντα στις αστικές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τα θέματα που έχουν να κάνουν τον τόπο καταγωγής του κάθε υποψηφίου, και ούτω καθεξής, τα οποία διαφοροποιούν την γεωγραφική κατανομή της ψήφου. Κύριε Φαναρά, αν θα σας ζητούσαμε σε μία μόνο λέξη ή φράση να κλείσετε το μήνυμα της κάλπης της 5ης Δεκεμβρίου, τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το μεγάλο μήνυμα είναι ότι ο χώρος αυτός
ο οποίος γνώρισε μεγάλες πολιτικές περιπέτειες και το φάσμα της εξαφάνισης την τελευταία δεκαετία, δηλώνει ξανά παρόν στα πολιτικά πράγματα της χώρας, διεκδικεί ένα ισχυρότερο και ευρύτερο ρόλο μετά από την ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή που υπήρξε στις κάλπες. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα για τον επόμενο ηγέτη του χώρου. Αν θα καταφέρει δηλαδή αυτό το momentum που του έδωσε μια αλληλουχία γεγονότων, να το διατηρήσει και να το μεταφράσει σε μια διευρυμένη πολιτική σχέση με την κοινωνία. Τι μήνυμα στέλνει? Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημέρα σας.